Στη συνέντευξή του στο Associated Press, ο Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την παραλαβή ενό μη λειτουργικού συστήματο αεράμινα από μια ευρωπαϊκή χώρα. Ο Ουκρανό ηγέτη αποκάλυψε ότι το σύστημα αεράμινα είχε επανειλημμένα δυσλειτουργήσει και έπρεπε να αλλάζει ξανά και ξανά. Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα τη ευρωπαϊκή χώρα που παρήχε το σύστημα. Επιπλέον, ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη καταφέρει να αναπτύξει πυράβλους Patriot κατασκευή Ηνωμένων Πολιτειών. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν τον Δεκέμβριο του 2022 ότι η Ουκρανία θα λάβει σύντομα συστήματα εράμινα Patriot. Από τον Ιανουάριο, οι Ηνωμένε Πολιτείε εκπαιδεύουν Ουκρανού στρατιώτε για να λειτουργούν αποτελεσματικά το σύστημα Patriot. Μαζί με τι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν δεσμευτεί να προμηθεύουν συστήματα Patriot στην Ουκρανία. Υπενθυμίζουμε ότι τι πρώτε εβδομάδε του Δεκεμβρίου η Ρωσία συνέχισε να χτυπά το Ουκρανικό Ενεργειακό Σύστημα. Έτσι, ο Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ότι άλλαξε γνώμη λόγω τη πραγματικότητα του τι συμβαίνει στην Ουκρανία και είναι έτοιμο να τη παράσχει συστήματα αεράμινα Patriot. Στι 21 Μαρτίου, αξιωματούχοι του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσαν ότι η Ουκρανία θα λάβει τα υποσχόμενα συστήματα αντιπυραυλική άμυνα Patriot εντό των επόμενων εβδομάδων και όχι μηνών. Μάλιστα, 65 Ουκρανοί στρατιώτε που εκπαιδεύτηκαν στο Fort Steele στην Οκλαχώμα για να χειριστούν τα πολύπλοκα συστήματα αεράμινα πιστώθηκαν με υπέρβαση των προσδοκιών σε ικανότητα και ενθουσιασμό, γεγονό που επιτάχυνε την παράδοση των Patriots. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον 20 συστήματα Patriot για να αμυνθεί έναντι πιθανών πυραυλικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Ωστόσο παραδέχθηκε επίσης ότι αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό, δεδομένου ότι καμία άλλη χώρα δεν έχει αντιμετωπίσει τόσους πολλούς βαλιστικούς πυράβλους. Η Ουκρανική κυβέρνηση πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τους Patriots για να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές όπως σημαντικά τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας. Οι ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι υψηλής ταχύτητας έχουν πλήξει ιδιαίτερα σοβαρά τέτοιες υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τη μακροχρόνια έκκλησή του για σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει τέτοια προηγμένα αεροσκάφη για στρατιωτικέ επιχειρήσεις. Παρά την απόφαση της Πολωνίας και της Σλοβακίας να παράσχουν στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη της Σοβιετικής εποχής, οι δυτικές χώρες διστάζουν να παρέχουν σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη λόγω των φόβων κλιμάκωση της σύγκρουση. Ο Ουκρανό ηγέτη σημείωσε ότι η πρόσφατη δήλωση του Πούτιν για τη μεταφορά τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία κοντά στο έδαφο του ΝΑΤΟ ήταν μια σκόπιμη προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από την επίσκεψη του ΣΥ, η οποία δεν απέφερε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.